Φράγμα του προδρόμου, έχει ήλιο, είναι υπέροχα, έχει άπειρα πέθκα γύρω γύρω, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και φαίνεται καλύτερα και όλο στο νερό σήμερα. Εγώ βλέπω και κάποια ψαράκια εκεί μέσα τα οποία κολυμπάνε. Αυτό το νερό ουσιαστικά βρίσκεται εδώ μόνιμα, παιδιά, λιμνάζει δηλαδή, και μας είπανε ότι το χρησιμοποιούν, είναι το νερό της βροχής παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιούν για πυροσβεστικούς λόγους, όταν υπάρχει πρόβλημα με φωτιά χρησιμοποιούν κάπως αυτό το νερό. Τώρα δεν είμαι σίγουρος πώς, αλλά είπαν ότι το χρησιμοποιούν. Φαντάζομαι πως ναι, βλέπω και κάποιους σωλήνες οι οποίοι συνδέονται με το νερό. Εδώ. Απαγορεύεται να κολυμπήσεις μέσα για λόγους ασφαλείας. Μολυσμένο, ναι. Είπαν ότι είναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι μολυσμένο ή αν είναι θέμα του ότι μπορεί να κάποιος να τον απορροφήσει τέλος πάντων και να πνιγεί, να μην έχει άνοση. Δεν ξέρω. Το τοπίο πάντως είναι μοναδικό. Ναι, φανταστικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι τέλειο. Ναι, μας είπαν ότι δεν έχει βρέξει πολύ τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό η στάθμη του νερού είναι έτσι σχετικά χαμηλή. Πριν κάποια χρόνια είχε βρέξει πάρα πολύ και το νερό είχε υπερχυλήσει εδώ, το φράγμα είχε υπερχυλήσει και είχε βγει έξω και κυλούσε, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ υπάρχουν πολλά σημεία που έρχεται κόσμος για να πάρει μονοπάτια και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Θα πάμε λοιπόν σε ένα μονοπάτι. Και θα φτάσουμε σε ένα καταράκτη, αλλά η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν θα κάνουμε μια στάση εδώ, να απολαύσουμε αυτό το τοπίο. Και να φάμε πρωινό. Θα φάμε πρωινό εκεί πίσω στα τραπέζια, για να έχουμε ενέργεια για την πεζοπορία μας. Εδώ έχουμε καραμελωμένα φουντούκια. Τα οποία τα πήραμε από το χωριό του προδρόμου. Έχουμε κάποιες κρεπούλες επίσης. Κάτσε να τις μπήσω ένα, τυχαίως. Οχ, πάει το καραμελωμένο φουντούκι. Χλαπάκια σου. Καλό. Ετοιμάζουμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται εδώ με αυτό το σμούδι. Έχουμε μέσα μπανανούλες. Πώς το είπαμε αυτό το άλλο, ήταν. Φουντούκο κακαοβούτυρο. Αυτό είναι χειροποίητο. Ναι, το κάνει ένας κύριος που έχει ξηρούς καρπούς. Α, τέλεια. Ναι, στη μηχανή του. Και αυτό... θα κάνει σμούδι. Ναι, μέλι. Είναι φορητό. Φορητό. Wow. Blended. Ναι. Τέλειο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα πάντως. Όντως. Ναι. Εγώ. Απίστευτο. Και έχουμε και διάφορα. Ναι, εδώ. Απίστευτο. Τρελό. Και έχουμε και κρεπούλες, έχουμε ντομάτα, γκούρι. Εδώ τι έχουμε εδώ μέσα, τι είναι αυτό. Είναι... μανιτάρια. Μανιτάρια, όχι. Είναι παστάξε φρούτα. Παστά φρούτα. Μάγκο. Αποξηραμένα. Πάιναπολ, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Νομίζω είναι μουσκος. Πω, πω. Ωραία, θα φάμε. Τώρα θα δοκιμάσω το σμούθι. Πω, πω, τέλειο είναι. Έχουμε και αυγουλάκια. Φτιάχνουμε και άλλα εδώ. Λίγο πριν φύγουμε από αυτό το πανέμορφο μέρος, ήθελα να πω ότι έχει και τουαλέτες και έχει και μέρος για να ψήσεις, σαν ψησταριά. Εκεί πάνω. Έχει παντού ξύλινα τραπεζάκια με παγκάκια και έχει μαζευτεί κόσμος για ημερήσια εκδρομή. Το αυτοκίνητο ακουγόταν λίγο περίεργα και σταματήσαμε να δούμε τι έχει.